Τι τρέχει? Ο Σιτζούνε! Τι συνέβη? Κράτα την ψυχραιμία σου. Τι, νυχτερίδα? Ναι, ξαφνικά από πίσω. Είναι τρομερό. Επίθεση μέσα στο σκοτάδι. Μα γιατί ο Σιτζούνε? Πρέπει να βρούμε ποιος ήταν ο εγκληματίας. Πρώτα πρέπει να τον πάμε στο νοσοκομείο. Α, σωστά. Καλά είμαι, κύριε Αντιπρόεδρε. Σιτζούνε. Δεν ξέρω, μα ίσως τα είχε πιει. Ίσως ήταν μεθυσμένος. Δεν πρέπει να κάνουμε και πολλή φασαρία. Οι μαθητές μας θα ταραχτούν και θα ετοιμαστεί η φήμη του σχολείου. Θέλει πολύ προσοχή. Είσαι καλό παιδί, Σιτζούνε. Είσαι σπουδαίο παιδί. Είναι σπουδαίος ο Σιτζούνε. Σπουδαίος! Hey! Τι κάνετε εσείς εδώ? Τον βρήκες, Καπαμαρού? Εξαφανίστηκε. Γιατί? Είσαι νίντζα, δεν είσαι? Απλώς χτυπήθηκε ελαφρά από μια νυχτερίδα. Δεν το εννοώ στα αλήθεια να κυνηγήσω τον εγκληματία. Σωστά, Σιτζούνε? Καπαμαρού, σταμάτα! Είναι φοβερά τραυματισμένος και εσύ αδιαφορείς τελείως. Μην κάνεις φασαρία. Δεν είναι μόνο αυτό όπως λες. Έσπασε το χέρι του και φάνηκε η σάρκα στην άκρη. Μάι, κρατά αυτό. Ναι. Για να το δω. Σταματήστε. Σταμάτα, Καμπαμαρού. Σταμάτα. Ησυχία. Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός τώρα. Ησυχία, λοιπόν. Δεν μπορώ να τον αφήσω να το κάνει. Ω, πάμε. Σταματήστε. Ω, ευχαριστώ, το χρειαζόμουν. Εντάξει, κάτι θα γίνει. Όχι. Ανησυχούμε, Καπαμαρού. Καόρου, θα τον πάω στο νοσοκομείο τώρα. Ναι. Βάλτε τον στο αυτοκίνητο σιωπηλά. Θα ήθελα να το πείτε στην κυρία Οκούμπο ό,τι συνέβηκε. Ναι, θα είμαι εκεί μαζί της σύντομα. Ναι, παρακαλώ. Γιατί πηγαίνεις εσύ μαζί τους? Θέλω να δω για μια φορά το νοσοκομείο. Ποτέ δεν έχω δει κανένα. Όχι! Βγες έξω γρήγορα. Παρακαλώ, πηγαίνετε τώρα. Φύγανε. Σιτζούνε, φίλε. Χιονίζει. Δεν σ' αφήνω να πας και να φας μόνη σου. Πού πηγαίνουν? Είναι τρομερό. Παρακαλώ, βιαστείτε. Ναι. Στο αμάξι του Αντιπροέδρου, πάμε. Είμαι καλός νίντζα. Αλλά αυτή η κρύα μέρα... Έτσι, εδώ, ησυχία! Πού νομίζετε ότι βρίσκεστε εσείς και φωνάζετε? Πολύ πάνω προϊστομένοι. Αυτό να το θυμάστε εδώ μέσα. Πώς είναι ο Σιτζούνε? Είναι σύνθετο σπάσιμο. Λένε πως η εγχείρηση είναι πολύ δύσκολη. Η θεραπεία του Καμπαμαρού ίσως δεν ήταν καλή. Τον πόνεσε πολύ τον Σιτζούνε ο Καμπαμαρού με τα γιατροσόφια του. Δεν έκανε καθόλου καλά που τον πόνεσε. Ο Καμπαμαρού πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του αν το χέρι του Σιτζούνε δεν πήγε καλά. Όχι. Ναι, κυρία. Όχι, κορίτσια. Ναι, κυρία. Όχι, κορίτσια. Ναι, κυρία. Ησυχία! Συγγνώμη. Είναι νοσοκομείο εδώ. Καταλάβατε? Μάλιστα. Μη με κάνετε να λέω τα ίδια και τα ίδια. Πού πήγανε όλοι τους? Όχι, σταματήστε. Ησυχία. Παρακαλώ, μη μου το κάνετε αυτό. Όχι.
Δεν θέλω να πάρω άλλα φάρμακα. Πήρα τόσα πολλά και δεν νιώθω καλύτερα. Σας παρακαλώ. Σκασμός! Δεν μπορείς να αρνηθείς. Είσαι σε κακή κατάσταση. Είναι πολύ καλά φάρμακα, αλλά ακριβά. Σίγουρα θα πας καλύτερα. Πρέπει να τα πάρεις αμέσως. Εγώ ποτέ δεν έχω πάρει φάρμακα. Βοήθεια! Κατάπια μόνο μια σε όλα τα χάπια! Πάει χάπια! Βοήθεια! Βοήθεια! Τι γυναίκα είναι αυτή? Δεν μου αρέσει. Εσύ ποιος είσαι? Πού βρέθηκες εδώ? Είμαι ο Καμπαμαρού Ιγκάνο. Τι κάνεις? Το όνομά μου είναι Γιόνι Καμπαγιάση. Με βοήθησες. Ευχαριστώ πολύ. Δώσε το χέρι. Καημένε, Σιτζούνε. Πώς σου συνέβη αυτό? Φαίνεται πως πρέπει να μείνει καιρό στο νοσοκομείο. Με συγχωρείτε. Ήρθα. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Καλημέρα. Πώς είναι, γιατρέ μου? Πέστε μου, σας παρακαλώ. Είναι καλά? Έμαθα ότι ήταν δύσκολη η εγχείρηση. Συνήθως τα σύνθετα κατάγματα είναι πολύ δύσκολα να επιδιορθωθούν. Αλλά σε αυτή την περίπτωση τα σπασμένα κόκαλα φτιάχτηκαν πριν από την εγχείρηση ήδη στη φυσιολογική τους θέση. Τι? Τα τέλεια έκτακτα μέτρα που πήρατε όταν έγινε το κάταγμα του αποκατάστησαν το χέρι. Η εγχείρηση ήταν πολύ πιο εύκολη με αυτά. Και εγώ θέλω να μάθω πώς έγινε να διορθώσετε τόσο καλά το σπασμένο χέρι. Αυτό σημαίνει ότι... Η θεραπεία του Καμπαμαρού ήταν... Τέλεια! Αποκλείεται. Όχι! Βλέπεις, Καόρου. Είχα δίκιο εγώ. Θα σας δω αργότερα. Ναι. Δεν του έδειξα εμπιστοσύνη. Είμαι ο δάσκαλός του, μα δεν του έδειξα εμπιστοσύνη. Λυπάμαι, Καμπαμαρού. Λυπάμαι, Καμπαμαρού. Συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με. Είναι εντάξει ο αντιπρόεδρος ή αυτόν χτύπησαν με το ρόπαλο? Δεν ξέρω. Τι, 4 φορές τη μέρα? Πάντα με πίεζε. Μα είμαι ακόμα άρρωστη. Θέλω να πάω σπίτι και να φάω και κρυζιού με τα εγγόνια μου. Ω, την καημένη τη γυναίκα. Εντάξει, πάρε αυτό το φάρμακο. Τι είναι, και εσύ τα ίδια? Αυτό είναι ένα γιατρικό αποκλειστικά των νίντζα. Παίρνεις ένα σβόλο και γύρνεσαι άλλος άνθρωπος, γιαγιά. Κατάλαβες? Μα... Πάρ' το που σου λέω, να έτσι. Άνοιξε το στόμα. Πόσο πικρό είναι αυτό το χάπι. Το καλό φάρμακο είναι πικρό στο στόμα. Πηγαίνω. Χαμογέλασε, γιαγιάκα. Καμπαμαρού. Όχι, δεν γίνεται. Θα θέλαμε να μέναμε μαζί του τουλάχιστον απόψε. Όχι, δεν μπορείτε. Μπορούμε και εμείς να το φροντίσουμε πολύ καλά. Μα... Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Θα προσέξω τον ασθενή πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Παρακαλώ, πηγαίνετε σπίτι σας. Καλά, κατάλαβα. Θα σας δω αύριο. Εντάξει, σιγά, εντάξει. Τι χαριτωμένος που είσαι, Σιτζούνε. Ω, το καημένο το παιδί. Μάλλον βλέπει κακό όνειρο. Μην ανησυχείς. Θα σε φροντίσω. Θα περάσουμε καλά οι δυο μας. Καμπαμαρού! Καμπαμαρού! Πού πήγε? Καμπαμαρού! Έχει πάει στο νοσοκομείο, γιαγιά. Δεν είναι εδώ. Ω, αλήθεια. Πηγαίνει στο νοσοκομείο κάθε μέρα. Ανησυχεί πολύ για το Σιτζούνε. Είναι πραγματικά ο εγγονός του Σάιζου. Όχι. Έχει άλλο λόγο που πάει εκεί. Πες μου, Καμπαμαρού, πραγματικά δεν τον είδες αυτόν που μου επιτέθηκε?
Δεν βοηθάει σε τίποτα να ρωτάω τώρα. Ω, ναι, Σιτζούνε. Θυμήθηκες κάτι, Καμπαμαρού? Μπορώ να πάω μερικά από αυτά τα φαγητά στην καημένη τυγριούλα στο άλλο δωμάτιο? Κάνε ό,τι νομίζεις. Είσαι αδιάφορος, Σιτζούνε. Δεν μπορείς να γίνεις καλά έτσι. Οι άντρες πρέπει να γιατρεύονται με το κουράγιο τους. Είναι μόνο μια μικρή πληγίτσα. Οχ, διάβολε! Δεν είναι τίποτα. Σημαίνει πως είσαι ζωντανός. Λοιπόν, θα σε ξαναδώ. Εγώ πηγαίνω τώρα. Αν πονάω, σημαίνει ότι ζω. Αυτό που λέει φαίνεται κάπως αληθινό. Τώρα είμαι καλά. Άστε με να πάω σπίτι. Όχι, δεν είσαι ακόμα εντάξει. Ναι, είμαι. Κινούμε τόσο εύκολα έτσι. Βλέπεις. Πρέπει να μείνεις στο κρεβάτι ήσυχα. Όχι. Τι κι αν γιατρεύτηκες. Άσε με. Σταμάτα. Όχι. Φαίνεσαι μια χαρά, γιαγιά. Καμπαμαρού, το φάρμακό σου δούλεψε καλά. Φυσικά, ήταν ειδικό φάρμακο. Πάει καιρός που ένιωσα καλά για τελευταία φορά. Καλό αυτό. Μπορείς να πας σπίτι τώρα. Ευχαριστώ, χρωστώ πολλά στο φάρμακό σου. Σταματήστε εσείς. Αν πήρες κάποιο άλλο φάρμακο, δεν μπορούμε καθόλου να σε αφήσουμε να πας σπίτι. Θα μείνεις εδώ. Ο παππούς μου το είχε γράψει. Δεν φαίνονταν καλά, αλλά το φάρμακο δούλεψε. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε σε ένα φάρμακο το οποίο δεν ξέρουμε ποιος το έφτιαξε. Είναι αστείο να πιστεύει κανείς σε τέτοια. Δεν είναι αστείο. Είναι. Δεν είναι. Είναι. Δεν είναι. Παρακαλώ, σταματήστε. Καμπαμαρού. Τι? Δεν θέλω να πάω σπίτι ακόμα. Γιαγιά. Παρακαλώ. Εντάξει. Το καταλαβαίνετε πολύ καλά. Μείνετε ήσυχοι στο κρεβάτι. Θα σας φέρω το φάρμακό σας αμέσως. Γιαγιά. Δεν πειράζει. Ήμουνα σοβαρά άρρωστη. Είναι φυσικό κανείς να μην πιστεύει πως έγινα καλά. Μα γιαγιά. Όλα πρέπει να είναι λογικά σε αυτόν τον κόσμο. Λογικά. Εντάξει. Περίμενε λοιπόν ένα λεπτό. Ας δώσουμε σε κάποιον άλλο το φάρμακο του παππού. Θα φανεί η δύναμη. Μπορείς αυτό. Θα δεις. Θα γυρίσω σύντομα. Γεια σου γιαγιά. Πού είναι η συνταγή του παππού? Να την. Αυτή είναι. Η συνταγή είναι το φάρμακο νίντα. Ω, πόσο σκονισμένο. Και πόσες τρύπες από σκουλίκια. Τι? Το καμένο φίδι και η σάβρα και η πρωινή δροσιά της ομορφιάς. Η πρωινή δροσιά της ομορφιάς. Η πρωινή δροσιά της ομορφιάς. Ναι. Ο παππούς μάλλον ήταν ποιητής. Η πρωινή δροσιά σημαίνει τα δάκρυα της ομορφιάς. Θα μου δώσει η Μάη τα δάκρυά της? Αυτή είναι μάλλον ακατάδεκτη. Λοιπόν, θα τα πάρω αργότερα. Πάμε. Τα δάκρυα της ομορφιάς. Ομορφιά. Η καμένη σάβρα, ο ξεραμένος βάτραχος, το καπνισμένο φίδι και τα δάκρυα της ομορφιάς. Ομορφιά, η Μάη είναι η μόνη που μπορώ να σκεφτώ. Βοήθεια, βοήθεια! Τι τρέχει, Καμπαμαρού? Γιαγιά μου. Γιαγιά, αυτός είναι. Καμπαμαρού, δεν θα πρέπει να μπαίνεις στο δωμάτιο του κοριτσιού δίχως να αλλάξεις ρούχα. Δεν επιτρέπεται αυτό. Όχι, εγώ ήθελα μόνο να πάρω τα δάκρυά της, τίποτε άλλο. Όχι, λέει ψέματα. Προσπάθησε να με χτυπήσει με εκείνο το μπουκάλι. Όχι, μην αρχίζεις να κλαις δίχως να μου το πεις. Τι χάσιμο χρόνου. Σταμάτα. Παρακαλώ. Σταμάτα. Παρακαλώ. Μια στιγμή. Καμπαμαρού, εσύ είπες ότι ήθελες τα δάκρυα της Μάη. Πες μου το λόγο. Ναι, ακούστε. Κατάλαβα. Χρειάζεσαι τα δάκρυα της ομορφιάς της για το φάρμακο νίντζα. Έτσι λοιπόν, νόμιζα πως τα δάκρυα της Μάη ήταν τα καλύτερα. Ω, Καμπαμαρού, εγώ μπορώ. Κατάλαβα. Μάη κλάψε για αυτόν. Τι? Κλάψε για τον Καμπαμαρού. Όχι, για τους αρρώστους. Κλάψε. Θα κλάψω κι εγώ μαζί σου.
Εσύ γιατί κλαις, γιαγιά? Ξέρω εγώ. Χρειάζεσαι, είπες, τα δάκρυα της ομορφιάς. Ορίστε το φάρμακο του παππού. Οποιοσδήποτε ασθενής μπορεί να θεραπευθεί από την ασθένειά του με αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω. Κοίταξέ με. Γιώργη. Είμαι άλλος άνθρωπος τώρα που πήρα το φάρμακο του καμπαμαρού. Ιωχώ. Wow. Βλέπετε. Ορίστε. Ορίστε. Κι εγώ να δοκιμάσω καμπαμαρού. Κι εγώ. Εντάξει, εντάξει. Μην τρέχετε. Πόσο πικρό είναι. Βέβαια. Υπάρχουν πολλά δάκρυα ομορφιάς εκεί μέσα. Εντάξει. Δάκρυα ομορφιάς. Ναι. Είναι όμορφη η γιαγιά Ράναν και γριά. Πώς είναι. Άρχισε να ενεργεί, παιδιά. Ναι. Νιώθω το σώμα μου ελαφρύ. Κι εγώ επίσης. Στο είπα εγώ. Εντάξει. Ας το δώσουμε και σ' άλλους ασθενείς. Να γίνουν κι άλλοι καλά. Ο Σιτζούνε κοιμάται τώρα, κυρία Ράν. Κατάλαβα. Μείνετε ήσυχοι. Θα του το δώσω αργότερα. Μείνετε ήσυχοι. Βέβαια. Χα, το ειδικό γιατρικό. Κι αν πάθει τίποτα κακό ο Σιτζούνε. Πόσο πρέπει να μείνω εδώ προϊσταμένη? Νόμιζα πως ήταν η κυρία Οκούμπο εδώ. Όχι. Είναι ώρα για την ένεση. Θα προσπαθήσω να μην σε πονέσω. Πόσο πρέπει να μείνω εδώ προϊσταμένη? Μέχρι να είσαι πραγματικά καλά. Ωχ! Δεν πόνεσες. Τι έγινε? Οι ασθενείς έχουν αρχίσει να φτιάχνουν και οι κρυζιού. Και οι κρυζιού, είπες? Γιου! Χω! 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 Αχ, κουράστηκα. Ας προσπαθήσει κάποιος. Ακούσατε τι είπα? Εγώ θα προσπαθήσω. Άσε με μένα. Μια στιγμή. Τι κάνετε εδώ με αυτόν τον κρύο καιρό? Είσαστε όλοι σας άσχημα άρρωστοι. Πίσω στα δωμάτια σας. Τι κάνετε εδώ με αυτόν τον κρύο καιρό? Γρήγορα στα δωμάτια είπα. Τι? Σταματήστε. Γιουχου. Ήταν σοβαρά ασθενή. Ναι. Με πιστεύετε τώρα? Έγινα καλά με το φάρμακο του καμπαμαρού. Νιώθω 20 χρόνια νεότερη. Είμαι πιο νέα από σένα, καρακάξα μου. Δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Αλλά αληθινό. 20 χρόνια νεότερη με αυτό το φάρμακο. Βλέπετε! Τα κατάφερα, γιαγιά! Τι σε πέσα, καμπαμαρού? Απάντησέ μου. Όχι, καμιά απάντηση. Συγγνώμη για αυτό που συνέβη το πρωί. Είμαι κάπως απρόσεχτη. Τι είναι αυτό? Ένα κομμάτι από στριφτό χαρτί. Δάκρυα ομορφιάς. Σημαίνει παπαρούνε των αγρών. Όχι. Και η γιαγιά, ο Θεούλη μου, καταραμένε καμπαμαρού. Πόσο ωραίο. Θα είναι καλή χρονιά. Χρωστάμε πολλά στον καμπαμαρού. Τι είναι? Πάρ' το ψύχρεμα. Σιτζούνε, εγώ... Νιώθω νεότερη. Χαίρομαι για λογαριασμό σου. Τώρα έχουμε την ίδια ηλικία. Σ' αγαπώ, Σιτζούνε. Παρακαλώ, συγκρατήσου. Ψυχραιμία. Βοήθεια. Βοήθεια. Σ' αγαπώ, Σιτζούνε. Βοήθεια. Ας με βοηθήσει κάποιος. Παίζουν κυνηγητό. Τι ωραία. Μακάρι να μπορούσα κι εγώ να παίξω κυνηγητό όπως αυτή. Τι κρίμα. Πόπο. Βοηθάτε με. Thank you.
Ανατάνι μου τσου.